Λοιπόν, και από το Τορόντο του Καναδά, υπέροχο θέμα. Ίσως είναι μία από τις καλύτερες ζωντανές συνδέσεις που έχουμε πραγματοποιήσει από την αρχή της τηλεοπτικής σεζόν μέχρι και σήμερα. Από το Τορόντο του Καναδά, λοιπόν, θα πάμε στην Αράχοβα. Ξέρετε ότι επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης δεν βιώνουμε μόνο εδώ στην περιφέρεια Κρήτης. Βιώνουν οι άνθρωποι εκεί και σε άλλες περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και στην όμορφη Αράχοβα. Να καλησπερίσω από την Κρήτη την κυρία Καλούσα Ναυπακτήτου, είναι πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων και Ενοικιαζόμενων Δωματίων Αράχοβας. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα από Κρήτη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ευχαριστώ και εγώ που με καλέσατε στην εκπομπή σας. Μία Αράχοβα διαφορετική σε σχέση με προηγούμενα χρόνια. Πόσο έχει επηρεάσει, να ξεκινήσουμε από το ψυχολογικό κομμάτι, πόσο έχει επηρεάσει αυτή η συγκυρία, η δύσκολη με τον κορονοϊό, εσάς τους ίδιους και τους επισκέπτες, αν υπάρχουν? Κοιτάξτε, εμάς τους ίδιους μας έχει επηρεάσει όπως όλο τον κόσμο αρνητικά. Σκεφτόμαστε όμως όλοι θετικά, γιατί είμαστε κάτι εξοχήν οι βουνίσχοι, θεωρώ, και γενικά οι Έλληνες είμαστε άνθρωποι που σκεφτόμαστε θετικά. Αλλιώς δεν θα είχαμε επιβιώσει τόσες χιλιάδες χρόνια. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τουρίστες. Έχουμε πάρα πολύ λίγους οι οποίοι έχουν μείνει λόγω κορονοϊού σε διάφορα μέρη της Ελλάδας και μετακινούνται σιγά σιγά είτε προς το βορρά είτε προς το νότο και έχουν κάποιες ενδιάμεσες διεκτερές στην Αράχοβα. Τα ξενοδοχεία, η κυβέρνηση αυτή τη φορά δεν τα έκλεισε σε όλη την επικράτεια, πολύ απλά για να μην πληρώσει έστω και αυτά τα μικρά ποσά που πλήρωσε. Έτσι λοιπόν είμαστε ανοιχτοί, κλειστοί. Οι πληρότητες φαντάζομαι, εντάξει, πληρότητες τώρα, δεν υπάρχει πληρότητα. Οι πληρότητες τώρα μηδενικές θα έλεγα. Μηδενικές. Υπάρχει βέβαια πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τις γιορτές, εννοείται ότι είμαι σίγουρη ότι αν ανοίξουν, πολλοί άνθρωποι θα θέλουν να επισκεφθούν την Αράχοβα, ιδιαίτερα την Αράχοβα, γιατί είναι πολύ κοντά στην Αθήνα. Εδώ να ξέρετε ότι τηρούμε, όπως πιστεύω και παντού βέβαια, τηρούμε όλες αυτές τις προϋποθέσεις που χρειάζονται ώστε να παραμείνουμε όσο δυνατόν γίνεται COVID-free, ειδικά τα ξενοδοχεία. Έχουν κάνει πολύ μεγάλο αγώνα και επένδυσαν πάρα πολλά χρήματα ώστε να πάρουν διάφορες πιστοποιήσεις και μετά από όλα αυτό μας κλείσανε κιόλα. Δηλαδή, απαγορεύσανε τη μετακίνηση από νομό σε νομό. Ευελπιστώ τελευταία στιγμή η κυβέρνηση να άρει αυτά τα μέτρα, διότι δεν ωφελούν σε κάτι. Βλέπετε, τα κρούσματα είναι όλο και περισσότερα. Άρα, είτε είμαστε αποκλεισμένοι, είτε όχι, το ίδιο κάνει βασικά. Απλά η οικονομία μας πηθαίνει. Και ευελπιστώ λοιπόν τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά να έχουμε Μάλιστα. ένα υπέροχο δεύτερο. Κυρία Ναυπακτήτου, από τη μία θέλω να μου πείτε αν έχει στολιστεί η Αράχοβα, έχει ξεκινήσει κάποιο στολισμό, και από την άλλη έχουν πέσει τα πρώτα χιόνια, είναι νωρίς? Έχει στολιστεί, όχι 100% ακόμη. Έχει στολιστεί με του φωτισμού. Έχει πέσει χιόνι. Για πρώτη φορά έχει πέσει αρκετό χιονάκι επάνω. Πριν από μια εβδομάδα είχαμε γύρω στου 15 πόντου στο χιονοδρομικό κέντρο Παρνασσού. Δηλαδή, θα μπορούσαμε κάλλιστα, γιατί το έχουν πατήσει, αν έπεσε τώρα και δεύτερο, να το λειτουργήσουμε για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, αρχές Δεκέμβρη, που ίσως συμβεί και αυτό, αν όμως επιτρέψουν να ανοίξουν τα χιονοδρομικά. Έχει πάρα πολύ ωραίο καιρό, δεν βρέχει καθόλου, έχει πάρα πολύ κρύο και έτσι το κρατάει παγωμένο το χιόνι. Μάλιστα. Κυρία Ναυπακτήτου, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ και να τα πούμε κάτω από καλύτερες συνθήκες. Εμείς δώσαμε το στίγμα εκεί της περιοχής ότι είστε ανοιχτοί. Περιμένετε κόσμο, αλλά βέβαια να σας αφήσει και η κυβέρνηση. Βεβαίως, ακριβώς. Και περιμένουμε και τους κριτικούς φίλους. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή χρονιά να έχουμε. Να είστε καλά. Λοιπόν,